Είχαμε πει λοιπόν πριν το διάλειμμα να δούμε λοιπόν τη δεύτερη ευκαιρία που θα έχουν αυτοί για να δηλώσουν, για να αποκαλύψουν λοιπόν τα αδήλωτα εισοδήματά τους. Όσο αφορά το 44-46 του 2016, που σε δύο άρθρα, αυτός είναι ο πτωχευτικός κώδικας, προβλέπει για αδήλωτα εισοδήματα, τα αδήλωτα εισοδήματα από τη στιγμή που θα δηλωθούν τώρα βεβαιώνονται το 17 και η ρύθμιση η οποία μπορεί να γίνει είναι μόνο στις 24 δόσεις. Αν κάποιος λοιπόν έχει εντοπίσει ότι έχει προβλήματα στα βιβλία του και καταθέσει τώρα δήλωση ως οφείλει, έχει μόνο όφελος για τις προσαυξήσεις. Να πω ότι οι προσαυξήσεις πηγαίνουν στο 26% και είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αν έχει βγει εντολή ελέγχου, και στο 11% αν δεν έχει βγει εντολή ελέγχου και πάει και ο θελός και αποκαλύψει τα εισοδήματά του. Άρα, μια επιχείρηση η οποία έχει αποκρύψει φόρους ή εισοδήματα και πάει να δηλώσει τώρα, ουσιαστικά αποκλείεται από τις 120 δόσεις. Μπαίνει βέβαια στη συνολική διαπραγμάτευση, αλλά δεν έχει τα ωφελήματα που έχει κάποιος άλλος. Βέβαια, δεν ξέρω, θα μας το πει βέβαια και η Σοφία αυτό, πόσο συνταγματικό είναι αυτό να κάνουμε τέτοιες εξαιρέσεις, πόσο συνταγματικό και πόση δικαιοσύνη γίνεται στις εταιρείες οι οποίες πιεστήκανε στο περασμένο διάστημα με απειλές για κλείσιμο λογαριασμών και ρυθμίσανε τις οφειλές σε ΕΦΚΑ και εφορία και βεβαιωθήκανε μέσα στο 17 νέα ποσά να μην εντάσσονται στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για ποιο λόγο ήτανε απέτηση των δανειστών ή ήταν αστοχία του δικού μας νομοθέτη